Σοκ έχει προκαλέσει, κυρίες και κύριοι, στη Ρόδο η είδηση εγκατάλειψης νεογέννητου βρέφους σε τηλεφωνικό θάλαμο το πρωί. Περισσότερα αμέσως τώρα από τον Χρήστο Μαζανίτη. Χρήστο. Το νεογέννητο Ρίτσα, που δεν του είχε αφαιρεθεί ούτε ο ομφάλιος λόρος, βρέθηκε παρατημένο σε τηλεφωνικό θάλαμο στην περιοχή της Λίνδου το πρωί. Ήταν τυλιγμένο σε σεντόνια κατά πάσα πιθανότητα ξενοδοχείου μέσα σε ένα χαρτοκιβώτιο. Ζευγάρι διερχόμενων τουριστών άκουσε τα κλάματα και εμβρόντιτο ειδοποίησε την αστυνομία. Σοκ προκαλεί η εγκατάλειψη βρέφους έξω από νηπιαγωγείο στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει τώρα η Άντα Τρακουάντα. Πρόκειται για ένα κοριτσάκι 5 με 7 ημερών που βρέθηκε έξω από σχολείο στο Μαρούσι, ιδιωτικό νηπιαγωγείο στο Μαρούσι. Να πάμε σε άλλη μια υπόθεση που πριν από λίγες μέρες είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Πρόκειται για το νεκρό βρέφος που είχε βρεθεί σε κάδο σκουπιδιών στην Πετρούπολη. Εκεί βρίσκεται ο Παναγιώτης Μπούσιος, ο οποίος έχει να μας πει νεότερα. Καλησπέρα, Μάρα, κυρίες και κύριοι. Έχουν περάσει 25 μέρες από την ημέρα που το βρέφος βρέθηκε μέσα σε αυτόν τον κάδο, τυλιγμένο με τον ομφάλιο λόρο και πεταμένο μέσα στις σακούλες. Τα μίντια, τώρα όταν λέμε μίντια, δεν εννοούμε μόνο η τηλεόραση, οι γνωστές κουτσομπολίστικες εκπομπές με το γνωστό αίμα, σπέρμα, δάκρυα. Ουσιαστικά ήταν βούτυρο στο ψωμί τους. Όταν λέμε μίντια, πρέπει να συμπεριλάβουμε σαφώς και τα social media ενδεχομένως, όπου. Εκεί ο καθένας έχει την αίσθηση ότι επειδή έχει μια γνώμη, αυτή η γνώμη είναι έγκυρη και η ακρότητα αυτού του γεγονότος του δίνει την αίσθηση να συνταχθεί με το στρατό των ηθικών και των άμεμπτων. Υπήρξε μια ανθρωποφαγική διάθεση όπου κανείς σχεδόν δεν ενέσκυψε στα βαθύτερα αίτια, πέρα από τα στερεότυπα, πέρα από τα στίγματα αυτού του τέρατος, το οποίο μας παρουσιάζεται με διάφορες μορφές και πάντοτε τα μίντια είναι έτοιμα να το προσκαλέσουν για να το ξεσκίσουν, να το ρίξουν πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας. Διαχρονικά είχαμε πάντα περιστατικά ανθρώπων που δεν μπορούσαν να προστατέψουν ούτε τον εαυτό τους, ούτε τα παιδιά τους, και είχαμε πάντα μάνες που όταν γεννούσαν το παιδί τους δεν έβλεπαν την αξία της ζωής ενός ανυπεράσπιστου του ανθρώπου, έβλεπαν δικά τους ζητήματα και το αντιμετώπιζαν σαν ένα, αν θέλετε, σκληρός όρος, αλλά σαν ένα αντικείμενο που δεν χρειάζονταν. Υπήρχαν πάντα γυναίκες που έφταναν να αφήνουν τα παιδιά τους σε κάδους, δεν είναι σημερινό φαινόμενο, ή να τα απομακρύνουν από το περιβάλλον με τέτοιους τρόπους, αφού πρώτα τους είχαν αφαιρέσει τη ζωή. Αυτά έρχονται τώρα στην επιφάνεια περισσότερο, διότι έχουμε πληροφόρηση άμεση και ευρύτερη. Καθοριστικό ρόλο παίζουν πολλοί παράγοντες, έτσι ώστε μια μητέρα να οδηγείται σε αυτή την ακραία συμπεριφορά, να εγκαταλείψει δηλαδή το βρέφος της. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι η έλλειψη οικονομικών πόρων, μια μητέρα να είναι φτωχή, να αισθάνεται ότι δεν μπορεί να μεγαλώσει το παιδί της ούτε οικονομικά ούτε πρακτικά, να απουσιάζει κοινωνική στήριξη, τόσο από τον σύντροφο, όσο και από την πατρική της οικογένεια. Αυτή είναι που θα πρέπει κυρίως να συντρέξουν και να στηρίξουν την έγκυο. Βέβαια, αυτοί οι παράγοντες διαμεσολαβούνται και αλληλεπιδρούν με προσωπικούς παράγοντες, την προσωπικότητα και την ψυχική συγκρότηση της μητέρας. Το 73% των εφήβων ηλικίας 14 έως 16 είχαν κάποια μορφή σεξουαλική δραστηριότητα. Ο αριθμός της θελημένης διακοπής κύησης ανέρχεται ετησίως σε ποσά σε αριθμούς μεταξύ 100 και 150 χιλιάδων, με το 25%, με το 20-25% αυτών αφορά νεαρά κορίτσια μικρότερα των 16 ετών. Το 10% από των κοριτσιών αυτών κάτω των 18 θα γίνει κάποια στιγμή ανήλικη μητέρα. Στη δε έρευνα του Ευρωβαρόμετρου περσινή, το 32% των Ελλήνων θεωρεί ότι ο βιασμός από κάποιες προϋποθέσεις είναι δικαιολογημένος. Συνήθως οι μητέρες και οι κανονικές μητέρες, οι συνήθεις μητέρες, αυτές που λέμε αρκετά καλές μητέρες, βιώνουν απέναντι στο έμβριό τους και αργότερα στο βρέφος τους αμφιθυμικά συναισθήματα.
Δεν αισθάνονται δηλαδή μόνο αγάπη και στοργή, αλλά αισθάνονται πολλές φορές και θυμό ή στενοχώρια για την προηγούμενη ζωή τους που χάνουν με τον ερχομό του παιδιού. Επειδή όμως οι γυναίκες έχουν κοινωνικοποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο συνήθως που να αρνούνται αρνητικά τους συναισθήματα και κυρίως το θυμό, και αν προσθέσουμε σε αυτό ότι το κοινωνικό περιβάλλον πολλές φορές εξειδανικεύει τη μητρική στάση και περιμένει από μια μητέρα να έχει μόνο θετικά συναισθήματα, βρίσκεται τότε η γυναίκα και μέλουσα μητέρα στη δυσχερή ψυχικά θέση να αισθάνεται αναγκασμένη να αρνηθεί το θυμό της και πολλές φορές να μην το συνειδητοποιεί καν. Και επειδή δεν συνειδητοποιεί αυτά τα αρνητικά της συναισθήματα, μπορεί να φτάσει να προβεί σε μία ακραία συμπεριφορά, όπως το να καταλήψει το παιδί της ψυχικά ή και ολοκληρωτικά, ή και να πάθει επιλόχιο κατάθλιψη. Είμαστε μια κοινωνία που στην καλύτερη περίπτωση ανέχεται τη βία ή και την αναπαράγει, καταδικάζοντας για παράδειγμα τα άτομα των διαφορετικών φύλων στο να πρέπει να δέχονται τα πρότυπα, τα πατριαρχικά, τα στερεότυπα για το σώμα, για τον τρόπο έκφρασης, για το ντύσιμο, για τη διεκδίκηση του ερωτικού συντρόφου κτλ. Από τη μία μεριά, και από την άλλη αυτό συντελείται μέσα σε μία συγκλονιστική άγνοια, η οποία μάλιστα άγνοια, ενώ παλιότερα πιστεύαμε ότι αφορούσε κυρίως τις επαρχιακές κοινωνίες, με τα τελευταία περιστατικά διαπιστώνουμε ότι καθόλου δεν ισχύει αυτό, ότι ισχύει και στα μεγάλα αστικά κέντρα και στην Αθήνα. Υπάρχει πολύ μεγάλη άγνοια για τη λειτουργία του σώματος, για τις λειτουργίες του σώματος, τις αναπαραγωγικές του ιδιότητες, το δικαίωμά μας στη σεξουαλικότητα του σώματος και πώς την ορίζουμε. Και βέβαια αποκαλύπτεται καταρχήν το πολύ μεγάλο κενό στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Η κοινωνία τα θεωρεί ακόμα, θεωρεί μια κοπέλα που κάνει παιδί εκτός γάμου ταμπού. Το θεωρεί ότι δεν είναι σωστό, είναι κάτι παράνομο. Και όχι μόνο γενικά η κοινωνία, αλλά και το κοντινό περιβάλλον. Δηλαδή είδαμε ότι στη μία περίπτωση ήταν η ίδια η μητέρα που δεν είχε το θάρρος το κορίτσι να πει ότι τη συμβαίνει αυτό το πρόβλημα και πώς θα τη βοηθήσει να το αντιμετωπίσει. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε βάρος και στα σχολεία, ας πούμε, στην σεξουαλική αγωγή, να ξέρουν τα νέα παιδιά πώς πρέπει να προφυλάσσουν, να ξέρουν παραδείγματος χάρη ότι η έκτρωση είναι νόμιμη. Σήμερα στη χώρα μας υπάρχει νόμος που επιτρέπει μέχρι κάποιο μήνα την δωρεάν έκτρωση, και όταν λέω δωρεάν μπορεί να πάει σε δημόσιο νοσοκομείο και πράγματι να γίνει η έκτρωση, αν δεν θέλει κάποια κοπέλα να κρατήσει το παιδί. Βέβαια εδώ συντελεί και η Εκκλησία με έναν αναχρονιστικό λόγο που έχει. Δηλαδή όταν θεωρεί ότι το να κάνεις έκτρωση είναι έγκλημα και ότι θανατώνει το παιδί, καταλαβαίνετε πόσο, τι ενοχές δίνεις και στην νέα κοπέλα, αλλά και στο κοινωνικό περιβάλλον που ζει αυτή η κοπέλα, ώστε να αποφύγει να κάνει μια έκτρωση. Όμως ο ίδιος ο έρωτας, η ίδια η ερωτική πράξη, έξω από το μυστήριο του γάμου, είναι πράξη αμαρτωλή και επικίνδυνη, γιατί βλάπτει την ψυχή και το σώμα του ανθρώπου. Ο κοινωνικός περίγυρος, πολύ συχνά, όπως ξέρουμε και όπως αντανακλάται και στα ΜΜΕ, κατηγορεί τη μητέρα που εγκαταλείπει το βρέφος της ως ασυνείδητη. Στην πραγματικότητα όμως αυτός ο χαρακτηρισμός είναι τουλάχιστον απλοϊκός. Η μητέρα που εγκαταλείπει το παιδί της αισθάνεται πολλές φορές ότι θα ζήσει καλύτερα σε ένα άλλο περιβάλλον, αν το αναλάβουν δηλαδή κάποιοι άλλοι άνθρωποι, ή ότι αν ζήσει μαζί της θα είναι δυστυχισμένο, εδώ ας θυμηθούμε τη φόνησα του Παπαδιαμάντη, ή ότι σε άλλη περίπτωση ότι έχει διαπράξει ένα τόσο σοβαρό ηθικό έγκλημα μένοντας έγκυος εκτός γάμου, έτσι ώστε να πρέπει να εξαφανίσει το πιστήριο του εγκλήματος. Και έτσι εξαφανίζει το βρέφος της, ή το εγκαταλείπει ή το σκοτώνει, στην ακραία περίπτωση. Βλέπουμε δηλαδή πώς μία αυστηρή, τιμωρητική, σαδιστική συνείδηση μπορεί να οδηγήσει στη διάπραξη εγκλήματος.
Στο παρελθόν μπορούσε να πει κανείς όταν άκουγε ένα τέτοιο περιστατικό ότι παραπέμπονταν αμέσως σε ένα ψυχικό πρόβλημα σοβαρό ή σε μια πολύ σοβαρή νοητική υστέρηση. Κοινός παρονομαστής και στις δύο περιπτώσεις όμως είναι η ανυπαρξία ή η δυσλειτουργία της οικογένειας. Εκεί δηλαδή που υπήρχε αυτό το πρόβλημα, αλλά η οικογένεια ήταν στηρικτική, δεν έφταναν σε τόσο ακραία φαινόμενα. Ως ασπίδα απέναντι σε αυτά τα προβλήματα, λειτουργεί η ευκολία με την οποία η έγκυος ζητά βοήθεια από το περιβάλλον της, τον σύντροφό της, την πατρική της οικογένεια και από κάποιον ειδικό αν χρειαστεί. Και λέω την ευκολία γιατί έχει βρεθεί ερευνητικά ότι αυτό είναι ένα γνώρισμα της προσωπικότητας που όταν υπάρχει βοηθά ώστε να αποτρέπονται τέτοιες ατυχείς εκβάσεις. Πρέπει να τονίσουμε όμως, και είναι κάτι που πολύ λίγο λέγεται σε τέτοιες περιπτώσεις από τα ΜΜΕ, ότι έχει προηγηθεί συνήθως αυτές τις περιπτώσεις που η μητέρα εγκαταλείπει το παιδί της, εγκατάλειψη από τον σύντροφό της. Οπότε η μητέρα ασυναίσθητα μεταφέρει αυτό το τραύμα που έχει υποστεί από τον σύντροφό της της εγκατάλειψης στο παιδί παρατώντας το. Πολύ περισσότερο αν προσθέσουμε σε αυτή την απουσία και την απουσία στήριξης από την πατρική της οικογένεια. Μην ξεχνάτε ότι στη Γενική Γραμματεία μόνο για φέτος δεχτήκαμε 5.031 τηλέφωνα από μητέρες που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία, είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας, είτε αυτά αφορούν λεκτικές κακοποιήσεις, είτε αφορούν ψυχολογική βία, είτε αφορούν σωματική αντιστοίχως βία. Όταν γινόντουσαν στα σχολεία κάποιες παρεμβάσεις, γινόταν μόνο από την ιατρική πλευρά και φοβικά. Δηλαδή, μην κάνεις αυτό γιατί θα πάθεις το άλλο. Ας πούμε, ήταν μέχρι τώρα έτσι το αντιμετωπίζανε. Εμείς έχουμε μια άλλη λογική όμως και ευτυχώς και το Υπουργείο Παιδείας το καταλαβαίνει και πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε σύντομα να έχουμε τη σωστή αντιμετώπιση μέσα από τη μαθησιακή ύλη αυτών των θεμάτων. Η πρόθεσή μας και η πρότασή μας είναι το να ενταχθεί η σεξουαλική εκπαίδευση, το αντικείμενο της σεξουαλικής εκπαίδευσης ως διακριτό για μας αντικείμενο από την προσχολική ακόμη ηλικία μέχρι και τη δευτεροβάθμια, να ακολουθήσουμε δηλαδή το ευρωπαϊκό παράδειγμα πάρα πολλών χωρών και μεταξύ αυτών και της Κύπρου, οι οποίες έχουν ενσωματώσει είτε ως προαιρετικό είτε ως υποχρεωτικό αντικείμενο την σεξουαλική, την περιεκτική σεξουαλική εκπαίδευση. Ιδωμένη όμως μέσα από τη λογική που και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θέσει, δηλαδή διεπιστημονικά, ολιστικά, να τεθούν τα ζητήματα της σεξουαλικότητας, της σεξουαλικής υγιεινής, των αναπαραγωγικών σεξουαλικών δικαιωμάτων, της ταυτότητας, των έμφυλων ταυτοτήτων, της κατασκευής ταυτοτήτων, του σώματος, της κουλτούρας των σχέσεων. Ένα άλλο που μπορεί να βοηθήσει είναι οι σχολές γονέων, οι οποίες πρέπει να αρχίσουν να λειτουργούν. Οι σχολές γονέων είναι κυρίως με ευθύνη των Δήμων. Εκεί μπορεί να γίνουν διάφορες συζητήσεις πάνω σε αυτά τα θέματα με τους γονείς. Διότι πρέπει σήμερα, εκτός από τους μαθητές και τις μαθήτριες, πρέπει να εκπαιδευτούν και οι γονείς. Και πολλές φορές λέμε, μα από το σπίτι δεν συζητάνε αυτά τα θέματα στο σπίτι. Πράγματι, η οικογένεια δεν είναι και αυτή, έχει μια εκπαίδευση αυτή που έχουμε και εμείς. Λείπει δηλαδή και από την οικογένεια μια συγκεκριμένη εκπαίδευση, πώς μπορεί να χειριστεί. Και κάποιοι γονείς μπορεί να διαβάζουν, να ξέρουν κλπ. Αλλά πολλοί γονείς πάνε με τα τετριμένα, πάνε με τα στερεότυπα. Να σας πω ένα παράδειγμα το οποίο εντάξει είναι και λίγο αστείο. Αντί να το έμφυλο που λέγαμε το λαμβάναν ως έκφυλο. Δηλαδή είναι αστείο, αλλά ωστόσο δεν έχουν διαπαιδευτεί πολλοί κόσμος τι είναι το έμφυλο, ποιες είναι οι έμφυλες ανισότητες. Πολλοί θεωρούν σήμερα επειδή οι γυναίκες είναι παντού ότι έχουμε και ισότητα, ενώ δεν υπάρχει. Εδώ λοιπόν χρειάζεται μία πολλές πολιτικές, στα σχολεία, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στη τηλεόραση που παίζει καθοριστικό ρόλο. Πόσο έχουν εκπαιδευτεί οι ίδιοι τα στελέχη της τηλεόρασης, είτε είναι οι εκφωνητές, είτε είναι οι δημοσιογράφοι πάνω σε αυτά τα θέματα. Αυτό που έχει νόημα να ξέρουν οι πάντες, είναι ότι εφόσον απευθυνθούν σε μια οποιαδήποτε κοινωνική υπηρεσία,
οπουδήποτε και αν βρίσκεται αυτή και πούν ότι υπάρχει μια μητέρα που είναι, δεν μπορεί να, παρότι κυοφορεί, δεν μπορεί να φάει κανονικά, δεν μπορεί να προστατευτεί, οι κοινωνικές υπηρεσίες παραπέμπουν την μάνα. Ο ξενώνας του μητέρα, που είναι για αυτές ειδικά τις περιπτώσεις, των ανήπορων εγγύων, έχει πάντα θέσεις και είναι απλή η διαδικασία για να μπει μια μάνα στον ξενώνα. Έχει κάλυψη ιατροφαρμακευτική, έχει κάλυψη από ΜΕΑ, έχει προσοχή από ψυχολόγο, από κοινωνικό λειτουργό. Οπότε υπάρχει, υπάρχει χώρος για να υποδεχθεί μια μητέρα, ακόμη και αν βρίσκεται σε έσχατη ανυμπόρια. Οι υπηρεσίες επίσης φροντίζουν και για την αποκατάσταση του βρέφους, ενισχύουν τη μάνα να ξεπεράσει τα προβλήματα, αυτό είναι που πάντα συμβαίνει, κινητοποιούν το περιβάλλον για να μάθει την γέννηση του παιδιού και να συνδράμει το περιβάλλον στο μεγάλωμά του, στέκονται οι υπηρεσίες κοντά μέχρι αυτά τα πράγματα να ρυθμιστούν με ασφάλεια για το παιδί. Δηλαδή δεν περνάνε ένα βρέφος από τη μάνα στη γιαγιά χωρίς αυτό να επικυρωθεί με έναν τρόπο έτσι ώστε να υπάρχει σύστημα παρακολούθησης μιας λειτουργικής οικογένειας. Μπορεί να ρυθμιστούν θέματα επιμέλειας από τους εγγελείς ανηλίκων ή από τα δικαστήρια ή από τις υπηρεσίες. Αν η μάνα και το περιβάλλον δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, το παιδί μπορεί να πάει σε ανάδοχη φροντίδα ή να πάει και σε υιοθεσία. Αποτιμάται η δυνατότητα κάθε μάνας να ανταποκριθεί και από εκεί και πέρα δίδεται η λύση για το παιδί, που η λύση που ταιριάζει για το μέλλον του. Υπάρχει ένας φόβος πολλές φορές να λέμε, για παράδειγμα, η κοινωνία δεν είναι έτοιμη, δεν είναι όριμη. Τι θα πει αυτό? Δεν θα πει τίποτα κατά τη δική μου γνώμη. Η κοινωνία, ναι, το είδαμε στην αναδοχή, οι κοινωνίες ετοιμάζονται, οι κοινωνίες μπορούν να σκεφτούν αν έχουν τα κατάλληλα ερεθίσματα και τους κατάλληλους προβληματισμούς. Είναι... υπάρχει και μια δειλία και από την πλευρά του κρατικού μηχανισμού, ναι, λόγω πολιτικού κόστους. Σαφώς. Δειλία, λόγω... διάφορα πράγματα τα οποία... δειλία ενδεχομένως, σαφέστατα, λόγω πολιτικού κόστους.